Έχει αέρα, όμως τα πράγματα στοιχείο φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα από τις προηγούμενες μέρες, αρκετά καλά και να είναι αισιόδοξοι οι πυροσβέστες, καθώς όπως μας ενημερώνουν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Βέβαια οι δυνάμεις παραμένουν εκεί, καθώς υπάρχουν, είναι πολύ μεγάλη η περίμετρος της πυρκαγιάς, γίνονται αναζωπηρώσεις και ανά πάσα στιγμή φοβούνται ότι μπορεί ένα νέο μέτωπο εκεί να δημιουργηθεί μια αναζωπήρωση και να έχουμε και πάλι πρόβλημα. Φωτιές συνεχίζουν να υπάρχουν στην Ζάκυνθο και μάλιστα εκεί υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό, καθώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχαμε την εκδήλωση 4 πυρκαγιών ταυτόχρονα. Επίσης ένα άλλο μέτωπο που προβληματίζει την πυροσβεστική είναι στην Δάριζα της Τριζινίας, όπου η φωτιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο και μάλιστα εκεί είχαμε και ζημιές σε 2 σπίτια. Να σας πω ότι σήμερα πολλές περιπτώσεις έχουμε ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, εμπρισμών εκ προθέσεως. Για το λόγο αυτό έχω ζητήσει ήδη, πέραν από την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και των ειδικών υπηρεσιών της, τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε την ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Καλή σας μέρα. Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, Φοδωρή. Καλημέρα, βρισκόμαστε στο χωριό Αυγόνιμα, πίσω στο δάσος που υπάρχει ακριβώς στο χωριό. Βλέπετε, είναι πολύ κοντά στην φωτιά που έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση για να μπορέσει να ελεγχθεί η φωτιά στο δάσος. Και κοντά μας έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, τον κύριο Μουσουρούλη, που εκλέγεται, όπως είπατε και εσείς, στοιχείο για να μας δώσει την εικόνα. Κύριε Υπουργέ, πώς είναι τα πράγματα? Πρόκειται για μια πρωτοφανή σε έκταση και ένταση πυρκαγιά. Εδώ και 3 μέρες έχουν κινητοποιηθεί τεράστιος αριθμός χερσαίων και εναέριων δυνάμεων κατάσβεσης. Είναι από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 10 χρόνια σε νησιωτική περιοχή και είναι επίσης η μεγαλύτερη σε όγκο κλιμάκωσης ανά ημέρα. Η πολιτεία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτρέψει υλικές ζημιές, να σώσει ζωές και τις περιουσίες των κατοίκων. Κύριε Υπουργέ, ποια είναι η εικόνα τώρα? Προφανώς υπάρχει καθυστέρηση στον ήχο. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η εικόνα τώρα στοιχείο. Λοιπόν, στο σημείο που βρισκόμαστε, στην βορειοδυτική Χίο, κεντρική προς βορειοδυτική Χίο, η προσπάθεια ήταν ολονύχτια, είχαν ανοιχθεί πολύ μεγάλες αντιπυρικές ζώνες, όλες οι δυνάμεις συγκεντρώθηκαν εδώ και έχουν αποτρέψει, κατόρθωσαν να αποτρέψουν, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή τη νύχτα, την μετάδοση προς τα βορειότερα. Εκτιμώ και όπως μας έχουν ενημερώσει και οι αρμόδιες αρχές ότι εδώ έχουμε τελειώσει στην κεντρική Χίο. Είχαμε το βράδυ κάποιες αναζωπηρώσεις στην νότια Χίο. Πάντως σήμερα, στην περιοχή των Ολύμπων ακριβώς, σήμερα πιστεύω ότι με την πλήρη ανάπτυξη των δυνάμεων που έχουν συγκεντρωθεί στο νησί θα έχει ολοκληρωτικά... Κύριε Υπουργέ, δόθηκε η εντύπωση, αν κρίνει κανείς και από το μέγεθος της καταστροφής και αφαιρώντας βεβαίως τις καιρικές συνθήκες, αν τις αφήσουμε στην άκρη, δόθηκε η εντύπωση ότι το νησί βρέθηκε ανοχήρωτο και απροστάτευτο σε ό,τι αφορά στον τομέα της δασοπροστασίας. Ναι. Κοιτάξτε, σας είπα, πέρα από την κλιμάκωση των δυνάμεων, την πρωτοφανή, η προσπάθεια που έγινε ήταν πάρα πολύ εντατική. Ανοίχθηκαν κάποιες αντιπυρικές ζώνες σε δύσβατες περιοχές. Δεν είμαι ειδικός. Εκτιμώ όμως ότι το νησί δεν ήταν ανοχήρωτο. Απλώς είχαμε να παλέψουμε με τα στοιχεία της φύσης. Οι άνεμοι που έπνεαν από την πρώτη και τη δεύτερη μέρα ξεπερνούσαν τα 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκόλευε πάρα πολύ το πτυτικό έργο. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να πάμε λίγο, θέλετε να πάμε λίγο στα μέτρα. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα μέτρα αποκατάστασης. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, υπάρχει κραυγή αγωνίας από τον κόσμο. Τι θα γίνει με το νησί? Είστε από εκεί, τα ξέρετε καλύτερα τα πράγματα. Πείτε μας τι θα γίνει. Θα μου επιτρέψετε πριν πω για τα μέτρα, να σας πω ότι όλες οι ενδείξεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται περί εμπρισμού.
Εμπειρισμός. Δεν θα ησυχάσουμε. Στοιχεία, η πολιτεία δεν θα ησυχάσει εάν δεν κατορθώσουμε να εντοπίσουμε, να συλλάβουμε και να τιμωρήσουμε τους εγκληματίες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Οι ενδείξεις κατά σύνολο. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι ενδείξεις, κύριε Υπουργέ, Ήποπτη η ώρα στην οποία εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, 2 και 25 το πρωί, σε μια δύσβατη δασική περιοχή, και σας μιλώ για ενδείξεις. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πάνω στο θέμα. Ορθώς οι εγκληματίες που έκαναν αυτό το πράγμα φοβούνται. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους αποκαλύψουμε και να τους τιμωρήσουμε. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και όλες οι αρχές του κράτους από την επόμενη μέρα, γιατί τώρα προέχει πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς, από την επόμενη μέρα όλες οι υπηρεσίες του κράτους θα ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα. Κύριε Υπουργέ, λειτουργήσε η συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης? Γιατί ακούμε διάφορα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε, σας είπα και στην αρχή, η πολιτεία ήταν εδώ από την πρώτη στιγμή με όλα τα μέσα. Οι πυροσβεστικές αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πρωτοφανής κινητοποίηση και οι ένοπλες δυνάμεις σε άψογη συνεργασία. Η τοπική αυτοδιοίκηση, το πώς προετοίμασε το νησί για να αντιμετωπίσει αυτές τις πυρκαγιές, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το εξετάσουμε αφού τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια. Πάμε στα μέτρα, Υπουργέ, πάμε στα μέτρα που ο κόσμος ενδιαφέρεται. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι είναι ήδη στο νησί αντιπρόσωποι από τον ΕΛΓΑ και την Πέμπτη έρχεται κλιμάκιο με επικεφαλής τους αρμόδιους διευθυντές νήσων και την αρμόδια διευθύντρια για την υπόθεση των αποζημιώσεων. Θα καταγραφούν και θα αποτιμηθούν οι ζημίες που έχουν γίνει στις καλλιέργειες. Μιλάμε για την ζημιά που υπέστη το φυτικό κεφάλαιο αλλά και το ζωικό κεφάλαιο. Οι μελισσοκόμοι υπέστησαν επίσης πολύ μεγάλες ζημιές. Θα υπάρξει μεγάλη επίπτωση μείωση των εισοδημάτων στους μαστιχοπαραγωγούς. Και η μείωση δεν είναι για φέτος, είναι μακροπρόθεσμη. Η καταβολή των αποζημιώσεων θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Επίσης να σας πω ότι πρόκειται για μια διαδικασία η οποία θα επιταχυνθεί, δηλαδή η αποτίμηση των ζημιών και η υποβολή των σχετικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανοίξουν το δρόμο άμεσα για να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που θα καταβάλει τις αποζημιώσεις. Ήδη, εκτός από το θέμα της φωτιάς, επιταχύνθηκε το έργο του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ενημερώνομαι, και για παράλληλες δράσεις. Από σήμερα καταβάλλεται σε 400 δικαιούχους η εξισωτική αποζημίωση και έχουν επιταχυνθεί και τα έργα που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα, έργα που εκτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως για παράδειγμα η υπογραφή της σύμβασης για το φράγμα Κόρης Γεφύρη έγινε χθες και η επιτάχυση των πληρωμών για άλλα έργα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Κύριε Τώρα, Υπουργέ, πέρα ξέρετε από το θέμα των αποζημιώσεων, δεν σας ακούω. Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω κάτι στη συνέχεια. Ναι. Πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου έχει αποστείλει αιτήματα στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος, το ΙΠΚΑ, καθώς και στα εμπλεκόμενα υπουργεία που έχουν αρμοδιότητα στα θέματα αγροτικής ανάπτυξης αλλά και γενικότερα της ανάπτυξης. Μίλησα χθες με τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος θα ενεργοποιήσει μια ομάδα διυπουργική η οποία θα εκπονήσει ένα πρόγραμμα ανασύνταξης και ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου στην περιοχή. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο μέτρο. Και βέβαια όλες οι ενέργειες έχουν ήδη δρομολογηθεί προκειμένου να ανακουφίσουμε όσο είναι δυνατόν τους ανθρώπους από την ζημιά που υπέστησαν. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα, έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία και η αγωνία των ανθρώπων που έχουν πληγεί έχει να κάνει με αυτό ακριβώς. Μήπως δηλαδή μπλεχτεί όλη η διαδικασία στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, ενώ οι άνθρωποι θρηνούν πάνω από τα αποκαίδια? Ναι, είναι εύλογος ο φόβος. Ωστόσο, εγώ μπορώ να διαβεβαιώσω όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να τρέξουμε τις διαδικασίες και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και ωραία, αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα. Σημασία όμως έχει, όπως είπα και πριν, να τελειώσουμε με αυτή την περιπέτεια, να γίνει η ορθή αποτίμηση των καταστροφών και από εκεί και πέρα να ξεκινήσουμε συγκροτημένα και συντεταγμένα όπως πρέπει και όπως αρμόζει να αποκαταστήσουμε. Έχετε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα για να κλείσουμε τη σύνδεση? Έχετε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διαδικασίες και να ξεκινήσει η καταβολή?
Κοιτάξτε, στο ζωικό κεφάλαιο μπορεί να ξεκινήσω και σε 10-15 μέρες. Στο φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει πρώτα να γίνει η πλήρης αποτίμηση. Σας μίλησα για το κλιμάκιο που θα είναι ήδη εδώ και θα εντατικοποιήσει την καταγραφή. Και από εκεί και πέρα, μετά την υποβολή του αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Εκτιμώ ότι δεν θα περάσουμε τον Οκτώβριο. Μάλιστα. Να μείνουμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτή τη δέσμευση. Ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε και τον Θοδωρή Πηλιώτη. Αν μου επιτρέπετε μία ακόμα παρέμβαση, θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πυροσβέστες και τους στρατιώτες μας για την αυτοθυσία τους, για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν και τους πιλότους των ελικοπτέρων και των Καναντέρ για όλη αυτή την προσπάθεια που κατέβαλαν, που ήταν πραγματικά υπεράνθρωποι και συγκινητικοί. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ.